Καλησπέρα σας από το γήπεδο του Περιστερίου του Ανδρέας Παπανδρέου. Είμαστε στο γήπεδο για μια αναμέτρηση για την Elite League στο μπασκετάκι, για την κορυφαία δηλαδή κατηγορία. Εδώ ήδη βλέπουμε τους Χάρλεμς να πετυχαίνουν το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης με δράστη τον Σιάμο. Τον Σιώμο, με συγχωρείτε, και εδώ την μπάλα κατεβάζει για τους Ριταϊρείς. Γιατί αν είδα καλά ο Στόλης, και τώρα την μπάλα έχουν ξανά οι Χάρλεμς, οι οποίοι πετυχαίνουν, όχι δεν πετυχαίνουν καλά, καθώς νομίζω βιάστηκε ο Μπρανίτσας. Και τώρα οι Ριταϊρείς έχουν την επίθεση με στο τριών πόντων, το οποίο είναι άστοχο από τον Στόλη. Ίδια κατάληξη θα έχει και το σουτ από τον Μαθιουδάκη. Η Χάρλεμ ξανά είναι στην επίθεση. Ωραία ατομική ενέργεια, πάρα πολύ όμως καλά από τον Σιώμο, ο οποίος έχει 4 πόντους όπως και η ομάδα του. 0-4 ή 4-0 αν θέλετε. Και την μπάλα κατεβάζει ο Στόλης. Λουκόπουλος για τον Φλέξου. Για τον Φλεξουσάκη, ο οποίος θα ευστοχίσει. 2-4 και κοψιδάς τώρα με την μπάλα. Νομίζω έκανε βήματα εδώ πέρα τον Χάρλεμς και συγκεκριμένα ο Μότσιος. Και ο Στόλης θα ανεβάζει την μπάλα για την ομάδα του. Παίξουμε την πλάτη ο Τσιλάδης, όχι. Σούτα από τον Πλεξουσάκη, έστοχο. Πλεξουσάκης με τον... με τον Σιώμα από τους Χάρλεμς είναι 4-4. Για να δούμε πώς θα πάει και αυτή η μονομαχία. Χάσε εδώ την μπάλα. Πέφτει τον Χάρλεμς και ο Πόντος. Και ξανά η Ριταϊρείς είναι στην επίθεση με τον Σαρή. Στόλης θα προσποιηθεί. Στου τριών πόντων από τον Λουκόπουλο, άστοχο. Και κατοχή για την ομάδα των Χάρλεμς. Τώρα στην περιφέρεια θα τροφοδοτήσει τον Μότσι, όμως θα γίνει το λάθος. Οι Ταϊρείς θα γυρίσουν. Ωραία τάπα, πολύ ωραία τάπα από τον Σιώμο. Σαρίς απέξει με πλάτη τον Κουτσιδά. Στόλης προσποιείται. Ωραία προσπάθεια, ξεγέλασε τον αντιπαλό του, όμως η μπάλα δεν μπήκε στο καλάθι. Έτσι παραμένει το 4-4. Και όμως θα βάζει την μπάλα για τους Χάρλεμς. Πήγε να βρει τον Μπραντίτσα, όμως παρενευλήθη νομίζω ο Λουκόπουλος. Όμως η μπάλα παραμένει για τους τυπικά φιλοξενούμενους. Ωραία προσπάθεια, ατομική ενέργεια εδώ από τον Σιώμο. Κλασικά πράγματα για το πρώτο δεκάλεπτο και 6-4. Ψάχνουν το Σαρί η Ριταϊρείς, την πήρε την μπάλα. Σαρίς τώρα στην περιφέρεια, ο Στόλης. Θα παίξει ένα σεραδείο ο Στόλης. Δεν θα ευδοκιμήσει αυτή την προσπάθεια.
Αμίγος που μπήκε πρώτη φορά στο παιχνίδι και αυτό το κεφαλαιοποιεί η ομάδα του. Μεξουσάκης, Μαθιουδάκης για τρεις, μέσα! Ωραία εκτέλεση από τον Μαθιουδάκη και 7-8. Προσπάθεια έγινε το φάουλ πάνω στον Μπρανίτσα, ο οποίος παίρνει προσπάθειες και καλά κάνει. Δύο αλλαγές τώρα για τους Ταϊρείς. Στο παιχνίδι μπήκαν ο Μέξας. Ο Μέξας και ο Τσιλάβης. Στη θέση τώρα αν είδα καλά τον Ταϊρή. Και για Μέου. Εύστοχη η πρώτη βολή για τους Χάλμις και τον Νταντίτσα, εύστοχη η δεύτερη, 7-11 το σκορ, 7-10 μάλλον. Ο Λουκόπουλος τώρα είναι εκτελή χρέη. Χρέη playmaker, Μαξιουδάκης, Λεξουσάκης μάλλον με συγχωρείτε. Goal foul, 9-10 και έχει το δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή ώστε να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Όπως είναι και οι Αμερικανοί και οι Αμερικανοί, το 3 point play εκτελέστηκε με απόλυτη ακρίβεια. 10-10. Πιέζει ο Σιώμος τώρα, ο οποίος κάνει το λάθος. Από τον Πλεξουσάκη, πολύ ωραία πάσα. Πολύ ωραία πάσα από τον Τσιλάβη στον συμπαίκτου, τον Πλεξουσάκη, ο οποίος τελείωσε την πάση. Να, για να το πει 12-10 για την ομάδα των Ριταϊρή και αλλαγή. Θα μπει ο Αγγελόπουλος στη θέση του Μότσι, ο οποίος δεν φάνηκε, τουλάχιστον στο πρώτο δεκάλεπτο. Στοχή στην βολή ο Πλεξουσάκης, την πάνω από τον Πλεξουσά. Καμίγος τώρα πιέζει κάπου τον Τσιλάβη. Και όμορφη Πλεξουσά, όμορφη ενέργεια. Ο τον Γιώργο Πλεξουσά, 12-12. Πήγε να βγει μπροστά. Κόπουλος. Συλλάβης. Θα κάνει το σύντομο, θα πάρει το φάουλ από τον Σιώμα, λέει τα καλά. Υπερβάλλον ζήλωσε εδώ από τον Σιώμα, ο οποίος θα κάνει το φάουλ. Πολλές τώρα. Ένα δύσκολο σου, θα στοχίσει. Ζωντανή κράτησε την επίθεση των Χάλεμς ο Αγγελόπουλος. Έστω το σου τριών πόντων εδώ από τον Μπραντίτσα, ο οποίος είναι καυτός όπως και ο Σιώμος, 14-15.
μεγάλη παραγωγικότητα και από τις δύο ομάδες. Ωραία κίνηση, turn around shoot από τον Πλετσουσάκη, πάρα πολύ όμορφη ενέργεια, 16-15. Περαντίτσας για τρεις πάλι, μέσα! Ο Περαντίτσας εντυπωσιακός, 16-18. Τίποντο τελικά ήταν, 16-17 το σκορ. Τίποντο έδειξαν οι διαιτητές. Σουσάκης εδώ θα συνεχίσει. Πάσα, πάρα πολύ όμορφη πάσα του Μπραντίτσα, όμως θα χάσει ένα εύκολο lay-up ο Αγγελόπουλος. Δεν μετράει το καλάθι, ήταν κάτω του φάουλ. Δύο βολές για τον για τον Μέξα. Αστοχή στην πρώτη. Και τώρα δύο φως και το σκοτ. Στον τρίποντο το προηγούμενο καλάθι των Χάρλεμς με δράστη τον Μπραντίτσα. 18-18. Εδώ μπλέχτηκε λίγο στις συμπληγάδες ο Δαμίγος, όμως πήρε το φάουλ. Σουτάστοχο από τον Καθηγά, φάουλ από τον Στόλι. Κλέψουμε από τους Χάρλεμς. Στην προσπάθεια να είναι ο Μεσίδης και ο Κοξιδάς θα τελειώσει τη φάση για τους Χάρλεμς. Αυτό θα γίνει 18-20. Άκρως ανταγωνιστικό το παιχνίδι μας στο πρώτο δεκάλεπτο. Χωρίς σκοπιμότητες. Η είσδυση, το σου. Τον Κοστούλα Ατσαλό και τελευταία επίθεση στην πρώτη περίοδο. Είχα να δώσει ένα φάουλ οι Ριταϊροί, το τελευταίο ήταν αυτό. 9 δευτερόλεπτα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Δύο φάουλ. Αγγελόπουλος. Πόντος Κοψιδάς. Κάνει βηματάκι πίσω, θα αρχίσει. Στόλις θα πετάξει την μπάλα, είναι άστοχος. Αυτό θα είναι το σκορ της πρώτης περίοδου, 18-20. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Υπομονή για να δούμε και τη συνέχεια. Συνεχίζουμε στο παιχνίδι μας. Ξεκίνησε και η δεύτερη περίοδος με τον Λουκόπουλο να κατεβάζει την μπάλα για τους Ριταϊρείς, οι οποίοι εδώ να σου πω ότι έχουν ρεκόρ 3-3. Στόχισε εδώ στο σουτ. Ο Γιαμές, όπως και ο Σαρίς τον μιμήθηκε. Ο Σαρίς πάλι. Στόλις. Κάνει τη διείσδυση. Αστοχή. Κοψίδα το rebound. Όμορφη ενέργεια από τον Στόλι, όμως νομίζω το τελευταίο βήμα οριζοντιώθηκε υπερβολικά και δεν είχε έλεγχο του σώματός του. Κοιτάς, θα το κάνει το
πλευμό θαρύ, πολύ ωραίο, πλευμό έξυπνο. Όμως ο Κοψιδάς θα κλέψει την μπάλα από τον Στόλι και δεν θα πετύχει το καλέφτα, τουλάχιστον θα κερδίσει την κατοχή για την ομάδα του. Από τον Αγγελόπουλο. Για νέος, Στόλης. Πώς να κάνει διπλή τρίπλα εδώ ο Γιάννης και σφυρίζεται. Έγινε τελικά το λάθος από τους Χάρλεμς, ο Λουκόπουλος έκλεψε. Για μένα θα τελειώσει, όχι δεν τελειώνει την πάση, κάνει το lay-up. Εύκολο καλά χάθηκε εδώ για τους retirees. Ο Ψιδάς με ταυλό, κάνει ωραίο σούτ, όμως η μπάλα δεν έπρεπε να το χαδερεί. Και το φάουλ. Ο Χόντος θα είναι καλά τώρα, αλλαγές τώρα για τους Χάρλεμς. Θα επιστρέψει στην πεντάδα ο Μπραντίτσας και για πρώτη φορά θα βγει και ο Γιώργος Κοψιδάς να πάρει μερικές ανάσες και στη θέση του μπήκε ο Μότσιος. Ο Μπραντίτσας θα κάνει εντυπωσιακή ρίδα στον Μπραντίτσας, πάρα πολύ ωραίο καλάθι, 18-22. Κόπουλος στην κορυφή. Για μέος, για τρεις, άστοχος. Εντυπωσιακή εδώ άμυνα από τον Κοστούλα. Τρέχει ο Στόλης. Κόπουλος για τρεις. Άστοχος. Τρέχουν εδώ οι Χάρλεμς. Με δώσουν ένα παιχνίδι. Ρίχνουμε το παιχνίδι. Pull up. Πολύ όμορφο καλάθι. Από τον Δαμίγο. Και το 18-24 είναι η μεγαλύτερη διαφορά για τους Χάρλεμς. Time out που ζήτησαν οι retirees. Στρέψαμε στο παιχνίδι μας. Με τους retirees να είναι στην επίθεση. Όμως να κάνουν νέο λάθος. Έκλεψε την μπάλα ο Μωυσίδης. Μάλλον με συγχωρείτε, ο Μότσιος να έκλεψε την μπάλα και κάνει το 18-26. Μεγαλύτερη διαφορά για τους Χάρλεμς. Αυτό είναι ξανά οι Ριταϊρείς, οι οποίοι έχουν υπομονή μεν στην επίθεση τους, όμως είναι πολύ άσχημοι. Ο Μωυσίδης είναι τώρα. Όμορφο καλάθι, πάρα πολύ ωραίο καλάθι από τον Μότσιο, πολύ ωραία reverse, πολύ ωραίο γύρισμα, goal foul και 18-28. Αυτό το συμβολή ο Μότσιος, παραμένει το 18-28 και το επιμέρου σκορ σε αυτήν την περίοδο είναι 8-0 για τους Χάρλεμς, δεν έχουμε δεχτεί ακόμα καλάθι. Σιρίδης τώρα θα να παίξει isolation, ναι. Πουλά από τις πολλές, αστοχή, τυπάνω ο Γελόπουλος.
και ο Δαμίδος δεν βιάζεται και καλά κάνει. Αγγελόπουλος, ωραίο πούς, 18-30. Κυρίζω εκεί, δεν ξέρω τώρα που θέλει να πάει. Σαρής, Κόπουλος, Σάκης, Φάουλ. Η ξηρασία των Ριταϊρής συνεχίζεται εδώ και 6 λεπτά δεν έχουν αντιπρόγραμμο στο καλάκι στη δεύτερη περίοδο. Κλέψουμε εδώ, πολύ ωραίο κλέψουμε. Και θα πετύχει εδώ το πρώτο καλάκι για λογαριασμό του Ριταϊρής ο Μαθιουδάκης. 20-30 στο Καντίτσας, κάνει step back τρίποντο, μέσα! Εντυπωσιακό τρίποντο από τον Καντίτσα, πάρα πολύ δύσκολο, 20-33. Φοβερό καλάθι, το πήρε πάνω, έχει παίξει εκπληκτικά ο Καντίτσα, τον είχε κάνει βήματα εδώ. Ο Πλεξουσάκης, ξανά time out. Συμφωνώ νομίζω για τους Χάρλεντ για να πάρουν μερικές ανάθεσεις. 20-33 για να δούμε τι απαντήσει έχουν οι Ριταϊρείς. Συνεχίζουμε το παιχνίδι μας με τους Χάρλεντ να κάνουμε ένα πολύ εύκολο καλάθι. Και όμως νομίζω έχω ένα παράδειγμα. Όλα μπαίνουν και όλα καλά με το μπάσκετ. Από τον Μότσο Άστοχο. Και όμως είναι σπίρε το rebound. Το Σιδάς Αμίγος Μότσιος Άτσαλο σουτ. Για να πετύχει το καλάθι. Τώρα με τον Πλεξουσάκη με στην επίθεση. Θα γίνει επίθεση φάουλ από τον Μίτσα. Τίποτα δεν πάει κατά για τον Πλεξουσάκη σε αυτή την περίοδο. Έχουμε δεχτεί 13 πόντους και έχουμε σημειώσει μόλις 2. Κοιτάς, όμορφη ενέργεια, όμως την μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Λεξουσάκης, ο Τσιρίδης, θα περάσει, θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ, 22-33. Αμόγελα μετά από καιρό για τους Ριταϊρείς. Ομαδική βολή. Φάουλ θα κερδίσει ο Βραδίτσος που φαίνεται να μην έχει αντίπαλο. Ο Γιαμέος θα μπει στη θέση του Ξηρίδη, ο οποίος φαίνεται να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Πολλά τα προβλήματα για τους Ριταϊρείς το αγωνιστικό κομμάτι. Εύστοχος ο Πρατίτσας στην πρώτη βολή. Μία στις δύο, 22-34 το σκορ.
Λουσάκης ψάχνει το τρίποντο, διαμέως, το floater, άστοχο. Πάμε από τη Χάρλεμ, πρώτη φορά στον Μπραντίτσα. Ωραία κίνηση από τον Σιώμο μου στα Χασίνα. Φαινομενικά πάντα εύκολο καλάθι. Και time out το ζήτησε ο Νίκος Αποσούλης, προπονητής των... μάλλον, με συγχωρείτε, ο Ρουσιώτης, προπονητής των Χάρλεμς, ο Νίκος Ρουσιώτης. Time out, σε λίγο πάλι κοντά σας, με το σκορ του 22-34. Επιστρέψαμε για τα τελευταία 75 δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου. Ριταερίσκουν μπάλα με τον Πλεκουστάκη. Για μέος, για δύο, άστοχος. Εξαιρετικό rebound. Δεν εμποδίστηκε από τον Μέξα. Ξανά όμως η κατοχημένη για τους Ριταερίς. Δύσκολη ενέργεια εδώ από τον Μαστροζάκη. Όμως θα πάρει το εξαιρετικό rebound το Μέξας, θα πετύχει το καλάθι, θα κερδίσει και μία βολή. 24-34. Μετά από μεγάλο διάστημα σε μονοψήφιο νούμερο η διαφορά για τους Χάρλεμς, την Μπραντίτσας. Εδώ ξέρεις τον Κοψιδά, ο οποίος είναι γενικά αυτός ο Κοψιδάς. Όμως θα πάρει το κριτικό rebound ο Μότσιος, όταν το 25-36. Τελευταία πιθανότητα επίθεση για τον Πιτελίχνο. Θα μείνουν νομίζω και 2-4 για τους Χάρλεμ. Για να δούμε αν θα εξελίξει όλο το χρόνο η Ριταϊρής. Λεσουσάκης για 3, άστοχος, Κοψικάς. Οι Χάρλεμ έχουν την ευκαιρία να πετύχουν και το τελευταίο καλάθι του ημιχρόνου. Μπραντίτσας για 3, άστοχος. Αυτό είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου, 25-36. Πολύ καλύτερη η Χάρλεμ στην δεύτερη περίοδο όμως. Πολύ ψωμί ακόμα το παιχνίδι μας. Υπομονή για να δούμε τι θα συμβεί στο δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε εδώ ξανά κοντά σας στο γήπεδο Ανδρέας Παπανδρέου από το Περιστέρι για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης των Χάρλεμ με τους Ριταϊρείς. 25-36 το σκορ μας. Και όμως κατεβάζει την μπαλά για τους ειδικά φιλοξενούμενους. Ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα. Εδώ όμως θα γίνει το πρώτο λάθος. Και οι Ριταϊρείς με τον Μέξα θα πετύχουν το πρώτο καλάθι. Η δεύτερη με χρόνο, 27-36. Ο Ψιδάς για 3, αστοχός. Η μπάλα όμως πήγε στον Μότσιο, ο οποίος θα χάσει ένα εύκολο καλάθι. Λουκόπουλος για τον Σαρή. Συρίζει τελικά, δεν είναι κάτι σοβαρό. Σαρή για 2, κακό σουτ. Θα παίξει με το Σαρί. Ωραία κίνηση από τον Κοψιδά, όμως η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι. Μωυσίδης, κακή πάσα από τον Μότσιο. Κατοχή για τους Ριταϊρείς. Λάβεις τώρα. Ο Λουκόπουλος για 3, άστοχος. Rebound από τον Δαμίγο.
Μωυσίδης θα παίξει, όχι Κοψιδάς. Στο κίσο λέει από τον Κοψιδάς. Πήγε ο Μίξης για να κόψει το κόσμος, τελικά δεν θα το βγει, θα κάνει και το φάουλ, Μωυσίδης έκλεψε. Έτσι όμως τώρα σπρώχνει την ομάδα και στον εμβολιασμό. Λάθος το λάθος. Λουκόπουλος, Σιρίδης, έχασε ένα επανάληψη το τεπασέτ. Αυτές είναι ευκαιρίες που δεν πρέπει να χάνουν οι ρεταερείς αν θέλουν να γυρίσουν το παιχνίδι. Σουτιά, τρεις από τον Μωυσίδη, εύστοχο. Σας το είπα, το μπάσκετ είναι παιχνίδι στιγμών. Χάθηκε ένα lay-up που θα έκανε το 27, μάλλον θα έκανε το 29-36 και τώρα το σκορ είναι 27-39 με το τρίποδο του Μωυσίδη. Αυτό είναι το μπάσκετ, μικρές λεπτομέρειες καθορίζουν τα πάντα. Λάβης, για τρεις, άστοχος, Μότσιος. Και τώρα θα ερευνήσουμε νομίζω το παιχνίδι κάπως Χάρλεμ με τον Δαμίγο. Σιρίδης για τρεις, μέσα! 30-39. Σημαντικό τριβωτό ψυχολογίας περισσότερο. Καλάθι από τον Δαμίγο, ατομική ενέργεια, ωραίο το φλόουτερ του και ξαφνικό, 30-41. Σιρίδης, άλλο λέει αυθαμένο, πολλά τα χαμένα λέει αυθαμένο την περίοδο για την ομάδα του. Το φάλο το ψηφάς από τον Σαρί. Ξαναμπήκε ο Μπραντίτσας φυσικά στο παιχνίδι. Στο κορμί του και νομίζω θα αντικατασταθεί κιόλας. Στόλης για τρεις, μέσα! 33-41 και time out για τους Χάρλεμς που βλέπουν το momentum να πηγαίνει στην αντίπαλη ομάδα. Πιστεύουμε στο παιχνίδι μας με τους ριταερείς να πιέζουν τους Χάρλεμς. Ο Μότσιος όμως δίνει πάλι τη λύση για την ομάδα του. Πολλές λύσεις, 33-43, εδώ νομίζω έκοψε λίγο τη φορά τον Ρίτα Ιρίς. Στολής ξανά για 3, αυτή τη φορά είναι airball. Μπραντίτσας. Θα περάσει, χάστε λέει. Ταερί στον εφημεριασμό, ωραία πάσα, πάρα πολύ ωραία πάσα του Στόλη στον Μέξα, 35-43. Θα περάσει μέσα τη φορά ο Σαρίς, θα τον φιλοδορήσει με μια μεγαλοπρεπέστατη τάπα. Αγγελόπουλος, Μπραντίτσας, ωραία πάσα, Μότσιος, κακό σουτ, δεν έχει το παιχνίδι του.
επιθετικό φαλ πάνω στον Σιώμο. Θα κερδίσει το φάουλ. Ο Γελόπουλος για τον Δαμίγο. Κακό σούτ, όμως ο Δαμίγος θα πάρει το επιθετικό rebound. Θα πετύχει το καλάθι, 35-45. Αδράνη εδώ για τους ριταερείς που βγάλουν την άμυνα, όμως όπως λένε και οι προπονητές, καλή άμυνα τελειώνει στο αμυντικό rebound. Ωραία κίνηση εδώ, πολύ ωραίο step back με reverse από τον Μασιουδάκη, πολύ όμορφο καλάθι. Πάλι εδώ από τον Στόλη, πάνω στον Δαμίγο. Δυναμικό το περασμά του, όπως δεν καταφέρει να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Και πολύ εξωφάλα από τον Μπραντίτσα που σταμάτησε τον εφηβιασμό των αντιπάλων του. Κοσούτ. Rebound όμως για τους Ριταϊρείς, ο Στόλης, καλό το passing game, έξοχο από τον Γιαμαίο, 39-45. Καντίτσας για τρεις, μέσα! 39-48, μεγάλο τρίποντο από τον κορυφαίο μέχρι τώρα παίχτη όλου του γηπεδού. Το φάουλ που έκανε ο Σιώμος, πάνω στον πολύ ψηλοδερό του. Κοστούλα. Όλοι σπεράσει, ωραία βοήθεια από τον Σιώμο. Θα το κόψει το φως προς το καλάθι. Κερδίσει εδώ ο Γιάννης, ο οποίος έκανε διείσδυση και δεν μπορούσαν να τον σταματήσουν οι αντιπαλοί του και δικαίωμα για δύο βολές. Εύστοχος και σε δύο φορές ο Γιαμαίος. Καλή άμυνα από τον Τσιλάβη, όμως σφίξαν φάουλ οι διαιτητές. Σιώμο.
αν θέλουν. Βάκι, όμορφη ενέργεια. 43-49. Σουτιάδης από τον Αγγελόπουλο, άστοχο. Σουτιάδης του Εσουσάκης, άστοχο, 43-49. Έχουν κάνει την μισή δουλειά οι Ερυθρέοι, καθώς έχαναν με 11 πόντους στο ημίχρονο. Τώρα είναι πίσω με 6 και καταλαβαίνετε πόσο οριακό θα είναι το δέο το δεκάλεπτο. Ξεκίνησε και η τέταρτη και τελευταία περίοδος στο παιχνίδι μας, με τους Ερυθρέοι να είναι στην επίθεση. Νέος για 3, ο Κακόφου airball και δεν προλάβει και ο Ανδακαλάκη ο Φλεξουσάκης. Να προλάβει την μπάλα, Μωυσίδης τώρα. Καδίτσας για 3, άστοχος. Ζάκης, αποδείξεις των βολών. Άστοχος. Στόλης, ωραία προσπίση. Ωραία πάσα, πολύ ωραία πάσα. Μοσχυδάκης τελείωνε τη φάση, 45-49. Φοβερή πάσα εδώ, κρατήσα πάρα πολύ ωραία πάσα. Ο Αγγελόπουλος έκανε την εύκολη δουλειά. 45-51. Τουλάχιστον γύρισε όμορφα, νομίζω βιάστηκε από το τελείωμά του. Και αυτόχησε, Μπραμπίτσας πήρε το rebound. Σιώμος και Μωυσίδης. Και Μότιος έχασαν εύκολα καλάθια. Τελειώνει η επίθεση, Πλεξουσάκης. Στόλης, πρόλαβε, αστόχησε. Μότιος, Γραφίτσας. Κατοχή ευτυχώς για τους Χάλεμς παραμένει στη δική τους μεριά. Για μένα βγήκε και μπήκε ο Τσιλάβης. Άστοχος, Μότσιος πήρε το επιθετικό, νομίζω βιάστηκε λίγο. Τώρα τελειώσει τη φάση. Άστοχος συλλάβει το τρίποντο. Ωραίες είναι διακόντως από τους Χάρλεμς, ο Μότσιος τελειώνει τη φάση. Και γράφει το 45-53 και time out για τους Ερυθρέοι. Επιστρέψαμε πάλι στο παιχνίδι μας, με τους Ερυθρέοι να είναι στην επίθεση, με τον Στόλη. Και θα τελειώσει τη φάση, θα αστοχίσει Μότσιος, καθάρισε το rebound. Χάρλεμ θα παίξουμε με τον Κοψιδά, ο Μότσιος
Θα κάνει τη ριβές, θα κερδίσει το φάουλ, όμορφη ενέργεια. Πολύ όμορφη ενέργεια. Είναι πολύ καλό παιχνίδι ο Μόσχιος. Για να δούμε τι απάντηση έχουν οι Ρουταϊρίς, το καλό είναι να επιστρέψουν εκ νέου. Το παιχνίδι, Τσιλαβής, άστοχος. Ωραίο τσαμπσούτ. Ο Μότσιος, καλά έκανε και τελείωσε τη φάση, όμως το έκανε ατσαλά. Θετικό φάουλ από τον Πλεξουσάκη στον Μπραντίτσα. Θέλει να περάσει, Μουρισίδη, στο σουτ, μέσα, 47-56, αθόρυβος ο Μουρισίδης, ήρεμη δύναμη, θα το χαρακτήριζα, 47-56. Λεξουτσάκης, Λάβης, περνάει, θα πάρει το φάουλ. Σουσάκη, Σαστοχή, Ραμίγος και ο Ριμπάουν. Ο Μουσίδης ανέλαβε το κατέβασμα. Παίξε ο Κοψιδάς, θα κάνει. Παίξε ο Κοψιδάς, κακή ενέργεια. Και όμως το φάουλ. Ευχαριστώ.
Λουκόπουλος, δεν θα κάνει το σουτ, θα κάνει το δίποντο. Άστοχος, το ξυπνά στο rebound. 47-58 το σκορ και με 3 και 30 για τη λήξη. Τολμώ να πω ότι δύσκολα θα γυρίσει αυτό το match. Το επιθετικό rebound θα κάνει το 47-60. Και νομίζω ότι πλέον θα είναι πολύ δύσκολη η ανατροπή για τους retirees. Time out με 3 και 15 για τη λήξη του match. Ο Ψηδάς έτοιμος να εκτελέσει την συμπληρωματική βολή. Και το έμεσο τρίποντο, 47-61, συν 14 για τους Χάρλεμ. Και Ρίρις θα κάνει το λάθος, το Ψηδάς θα κλέψει. Τραδίτος για 3. Εκεί. Και ο Δαμίγος θα κάνει το φάουλ για να σταματήσει τον διάρκεια των αντιπάλων του. Καντίτσας, ο Μότσιος, στοχή σε ένα εύκολο καλάθι. Δίδεις για 3. Το φύγει ο Μέξας με τη σειρά του. Στην μπάλα διά του κάνει το πατήρι. Σιρίδης. Δείχνει το lay-up. 49-61. Και time out. Μετά ο coach Λουσιώτης για να τα πλήγουμε τους παίκτες του. Σιώμος θα κάνει την επαναφορά για τους Harlem. Να πιέσει η Ριταϊρή τώρα και θα γίνει το φάουλ πάνω στον Δαμίγο. Αυτό έχω για μία ακόμα φορά ο Τσιλάβη. Ο Τσιλάβη. Βάζει τελεία στο παιχνίδι, 49-64. Αστοχό, και όμως το rebound.
ένα λεπτό για τη λήξη της αναμέτρησης. Οι Χάρλεμ θα κάνουν την παθητική νίκη τους νίκη στο πρωτάθλημα της Elite στο μπασκετάκι. Σπουδαία νίκη. Κακή πασαλά από τον Μπραντίτσα. Κόπουλος, εύστοχος, 91-64. Στόχισε σε έναν επανάληπτο τετατέτου το καλάθι στο Κοφουγκάς, 91-66, καθώς διόρθωσε την επίθεση ο Σιώμος. Λουκόπουλος, εύστοχος, 54-66 και πιθανότητα αυτό θα είναι και το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Οι Χάρλεμς θα κάνουν την πρώτη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Ελίτ με 54-66 και θύματα τους θα είναι οι Ριταϊρείς. Ήταν καλύτεροι οι Χάρλεμς, άκουσαν την νίκη και δίκαια πήραν το ροζ φυλαγώνα. Αυτά από εμάς. Να είστε καλά που ήσασταν μαζί μας και να παρακολουθείτε μπάσκετ.